Γεια σου, Σκάι. Πες μου, ανυπομονώ. Σε ποιο μέρος θα βρεθώ? Αμέσως, Τζετ. Σήμερα θα παραδώσεις ένα δέμα σε ένα αγοράκι, τον Πίτερ. Ο Πίτερ ζει στη Νέα Ζηλανδία, μια νησιωτική χώρα στον Ειρηνικό ωκεανό. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία από φυτά και ζώα, μα κυρίως έχει πάρα πολλά πρόβατα. Πόπο, η Νέα Ζηλανδία θα έχει και πολύ μαλλί. Και επιπλέον είναι πολύ φιλόξενη. Κάποιοι κάτοικοι μιλούν μια γλώσσα που λέγεται Μάορι. Οπότε αν ακούσεις κάποιον να σου λέει «Κιόρα», σημαίνει «Γεια σου». Ωραία, ανυπομονώ να πω «Κιόρα» στη Νέα Ζηλανδία. Ήρθε η ώρα να φύγω. Εντάξει, Τζετ. Τώρα πήγαινε στη θέση σου. Τζετ, ετοιμάσου για απογείωση. Ώρα να πετάξω. Προορισμός μου, η Νέα Ζηλανδία! Πόπο, η Σκάι δεν αστειευόταν για τα πρόβατα. Από ψηλά φαίνονται σαν να είναι βαμβάκια. Πίτερ! Πίτερ! Δεν είσαι σπίτι! Έκπληξη! Αυτό θα πει λοιπόν θερμή υποδοχή. Πρέπει να πάω στην πόλη. Νομίζεις ότι θα μπορέσεις να προσέξεις το κοπάδι μας όσο θα λείπω? Τι, εγώ, αλήθεια? Πόβο, Πίτερ, ήθελες να γίνεις βοσκός από τότε που σε γνώρισα. Μπορείς να βασιστείς πάνω μου, μπαμπά. Απλώς χρειάζομαι ένα πραγματάκι πρώτα. Παράδοση δέματος. Έφτασε. Είμαι ο Τζετ. Πάνω στην ώρα, κάθε ώρα. Γεια σου, Τζετ. Είμαι ο Πίτερ. Από εδώ ο μπαμπάς μου και από εδώ οι φίλοι μου οι Χίνε. Κιόρα, Τζετ. Κιόρα. Έχω ένα δέμα για σένα, Πίτερ. Ταρά! Τι είναι αυτό? Η γλίτσα του βοσκού. Έτσι θα είμαι καλός βοσκός όπως και ο μπαμπάς μου. Ωραίος είσαι, Πίτερ. Να πάτε με τον Τζετ στα βοσκοτόπια για να του δείξεις τη δουλειά. Εντάξει, πάμε, Τζετ. Έλα και εσύ, Χίνε. Έχω ενθουσιαστεί. Πρώτη φορά θα δω βοσκό να κάνει τη δουλειά του. Η βοσκή είναι υπέροχη. Αλλά τι κάνει ένας βοσκός? Οι βοσκοί οδηγούν όλα τα πρόβατα στα βοσκοτόπια για να βοσκίσουν. Τρώνε χόρτα. Μα αν βοσκίσουν πάρα πολύ μόνο σε ένα βοσκοτόπι, θα φάνε όλα τα χόρτα και δεν θα ξαναφυτρώσουν ποτέ. Γι' αυτό η δική μου δουλειά είναι να τα μετακινώ. Πρόσεξε. Προβατάκια, ακούστε! Κοιτάξτε με! Εγώ είμαι ο βοσκός σας! Α, θα έπρεπε να τον ακολουθήσουν, σωστά? Ναι! Ου, κάτι γίνεται! Ει, τα κατάφερε! Τώρα θα τον ακολουθήσει και το υπόλοιπο κοπάδι! Μη φοβάσαι, θα βρει τον τρόπο να το κάνει! Ακούστε, προβατάκια! Ακολουθήστε με! Όχι! Σταματήστε! Πρέπει να έρθετε μαζί μου! Από εδώ πάμε! Δεν μ' ακούνε καθόλου! Μακάρι να μπορούσαμε να τραβήξουμε την προσοχή τους! Βρήκα τρόπο! Με το πόι! Το ποιο? Με το πόι! Το πόι είναι ένα είδος χορού της φυλής των Μάορι! Της φυλής μου. Είμαι σίγουρη πως θα τους τραβήξει την προσοχή. Δείτε. Τέλεια ιδέα σου, Χίνε. Αν χορέψετε κι εσείς μαζί μου, μπορεί να μας ακολουθήσει ολόκληρο το κοπάδι. Εγώ είμαι μέσα. Ας χορέψουμε. Τώρα δείτε και κάντε ό,τι κάνω κι εγώ. Μπράβο σας, παιδιά. Τώρα πιάστε κι εσείς το ρυθμό του πόη. Πέτυχε! Τώρα μένει μόνο να... Σταθείτε, όχι! Σταματήστε!
Τρέχουν όλα με φορά προς το παράκι. Τι θα κάνουμε τώρα? Πάω να πιάσω το πόι που χοροπηδάει. Έτσι θα σταματήσουν. Ταχύτητα ζε! Βλέπω το πόι! Έλα εδώ, πόι! Πόπο! Όχι! Ο Χόκι! Σταματήστε! Τα πρόβατα έχειναν μαλλιά κουβάρια. Και δεν βλέπω το τζετ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλέσουμε τους Super Wings. Τους Super Wings? Τους υπέροχους φίλους μου τα αεροπλάνα που σπέβδουν να βοηθήσουν όποτε τους χρειάζομαι. Βάση, με λαμβάνεις? Εδώ, Βάση. Έχεις πρόβλημα, Τζετ? Και λίγα, λες, Σκάι. Ένα πρόβλημα με πολύ μαλλί. Τα πρόβατα του Πίτερ κατρακύλησαν στο φαράγγι και θέλουμε βοήθεια για να τα βγάλουμε. Για να δούμε. Ποιος μπορεί να βγάλει από το φαράγγι τα προβατάκια? Το βρήκα! Ο Τζερόμ. Όποιο πρόβα το χαθεί, ο Τζερόμ το πηγαίνει στο Μαδρίτη. Και ο Φλιπ ξέρει όλα τα κόλπα για να σώσει τα προβατάκια. Πάμε να σώσουμε τα προβατάκια! Δεν γίνεται τίποτα. Ποτέ δεν θα καταφέρουμε να τα ανεβάσουμε. Πού είναι οι φίλοι σου, οι Super Wings, Τζετ? Να, ο Τζερόμ και ο Φλιπ. Σίγουρα θα μας δώσουν λύση. Φλιπ, μεταμορφώσου! Τζερόμ, μεταμορφώσου! Είμαι ο Τζερόμ και τώρα ήρθε η ώρα μου να λάμψω! Είμαι ο Φλιπ και μπορώ να βγάλω το κοπάδι ακόμα και από το πηγάδι! Γεια σας, παιδιά! Εγώ είμαι ο Πίτερ και από εδώ η Χίνε. Και αυτά εδώ είναι τα πρόβατα. Πρέπει να τα βγάλουμε από το φαράγγι, αλλά θα μας πάρει πολλή ώρα να τα ανεβάσουμε ένα-ένα. Έχετε καμία ιδέα? Ας το πάνω μου! Ώρα για το δίχτυ! Χαρά! Τώρα τα σηκώνουμε! Πού να φανταστώ πως κάτι τόσο αφράτο θα ήταν τόσο βαρύ! Πάντως κάτι βγήκε από αυτό. Εγώ βρήκα το πόι μου. Το βρήκα! Τα πρόβατα μπορούν να βγουν χοροπηδώντας. Τζετ, μπορείς να πετάξεις μέχρι το σπίτι μου και να φέρεις ένα μεγάλο σεντόνι που είναι απλωμένο για να στεγνώσει. Φυσικά, αλλά είναι η κατάλληλη ώρα για να στρώσεις το κρεβάτι σου. Δεν θέλω να στρώσω το κρεβάτι μου, Τζετ. Θα δεις. Ορίστε! Τέλεια! Τώρα κοιτάξτε! Κάνει τραμπολίνο! Τέλειο! Έτσι, αν τα πρόβατα πηδήξουν στο σεντόνι, θα εκτοξευτούν πίσω στο βοσκοτόπι. Απίθανη η ιδέα σου, Πίτερ! Τώρα θα τους δείξουμε πώς γίνεται! Μικρούλη, θέλεις να δοκιμάσεις? Τότε γιατί να περιμένουμε? Σε πιάσα! Ωραία, παιδιά! Ένας-ένας! Σε πιάσα! Προσεκτικά! Εύκολο είναι! Ωραία!
παρακολουθήστε με. Πίτερ! Πρώτη φορά βλέπω το κοπάδι να μπαίνει σε μια σειρά. Μπράβο σου! Ευχαριστώ, μπαμπά. Δεν θα τα κατάφερνα χωρίς τη Χίνε και τη βοήθεια των Super Wings. Ευχαριστώ, παιδιά. Είστε όλοι έτοιμοι? Γεια σας, Super Wings! Ευχαριστούμε για τη βοήθεια! Super Wings! Αποστολή εξετελέστη! Γεια σας! Γεια σου, Σκάι! Ανυπομονώ για το νέο μου προορισμό! Λοιπόν, σήμερα θα σε στείλω στη Ρουμανία, Τζετ. Είναι μια χώρα στην Ευρώπη. Πω, μου αρέσει η Ρουμανία. Και σε μένα. Θα παραδώσεις ένα δέμα σε ένα κορίτσι, τη Γιούλια. Μένει κοντά στο πανέμορφο όρο Στάμπα, που είναι κοντά στο παλιό κάστρο Μπραν. Πω, τι εκπληκτικά μέρη. Όμως στα ρουμανικά θα πεις πως είναι Uimitor. Ανυπομονώ να πάω στην εκπληκτική Ρουμανία. Uimitor. Όλα έτοιμα για την πτήση. Τσεκ, τσεκ. Ετοιμάσου για απογείωση. Ώρα να πετάξω. Με προορισμό μου τη Ρουμανία. Ωραίο καιρό έχει η Ρουμανία. Και αυτό είναι το κάστρο Μπραν. Ωραία, παππού. Θα τα πούμε στο πάρκο. Περιμένω να έρθει και κάτι τελευταίο. Παράδοση δέματος. Έφτασε. Θα τα πούμε, παππού. Είμαι ο Τζετ. Πάνω στην ώρα, κάθε ώρα. Γεια σου, Τζετ. Είμαι η Γιούλια. Αυτό είναι το δέμα μου. Ναι, βέβαια. Όλο δικό σου. Το κλειδί μου. Είναι το τελευταίο κομμάτι που έλειπε. Το τελευταίο κομμάτι που έλειπε από τι? Θα σου δείξω. Έλα. Τζετ, από εδώ ο παππούς μου, ο ιδιοκτήτης του πάρκου. Και ευτυχώς η Γιούλια με βοηθάει να κάνουμε πολλές βελτιώσεις. Τώρα πια λείπει μόνο ένα πράγμα. Η τουβλόσαυρη. Γεια σου, Τζετ. Νοα, ώστε εδώ είναι ο καλύτερος δανός κατασκευαστής τουβλόσαυρων. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Και σένα, Ρεξ. Ώστε εσείς οι δύο ήδη γνωρίζεστε. Υπέροχα. Εμείς καλέσαμε τον Νόα για να μας δώσει την πολύτιμη βοήθειά του στα εγγένεια του νέου τμήματος του πάρκου. Καλώς ορίσατε στο πάρκο των τουβλόσαυρων. Παππού, θα μας κάνεις την τιμή? Είναι Uimitor. Εκπληκτική. Θα πάω στα εκδοτήρια εισιτηρίων. Θα περιμένουν στην ουρά για να το δουν αυτό. Παιδιά, δεν είναι το ωραιότερο θεματικό πάρκο της Ρουμανίας, αλλά το ωραιότερο πάρκο του κόσμου. Ναι, τέλεια! Τι ωραία! Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τίποτα. Έφτιαξα όλα τα ρομποπροβλήματα που είχαμε την τελευταία φορά. Νόα, πες μου
Πώς θυμήθηκες να κάνεις τα ρομπότ, αδιάβροχα? Ω, το ήξερα ότι κάτι είχα ξεχάσει. Τι έγινε? Γρήγορα, Τζετ, μπορείς να τα απενεργοποιήσεις με το κλειδί. Κανένα πρόβλημα. Ταχύτητα, Τζετ! Στάσου! Δινόσαυροι! Προσοχή! Ελάτε από εδώ! Ακολουθήστε μας. Ρεξ, όχι. Μείνε εκεί. Αν βραχείς, θα βραχικυκλώσεις και εσύ. Ωραία. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύει κανείς να χτυπήσει. Τζετ, δεν τους απενεργοποίησες. Όχι, λυπάμαι. Δεν μπορώ να τα πλησιάσω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλέσουμε τους Super Wings. Τους Super Wings? Τους υπέροχους φίλους μου τα αεροπλάνα, που σπέβδουν να βοηθήσουν όποτε τους χρειάζομαι. Βάση, με λαμβάνεις? Εδώ, Βάση. Περνάς καλά στη Ρουμανία, Τζετ? Δεν θα το έλεγα. Έχω κάτι ρομποδινόσαυρους που είναι εντελώς ανεξέλεκτοι. Για να δούμε. Ποιος θα μπορούσε να βάλει σε τάξη το ρομποχάος? Ο Ντόνι μπορεί να φτιάξει τη δεινόσαυρο καταστροφή. Ανεξέλεκτοι ρομποδινόσαυροι! Για τέτοιες δουλειές είμαι φτιαγμένος εγώ! Ναι! Και ο Τζερόμ ξέρει όλα τα κόλπα για τις ρομπομαχίες. Πρόβλημα στο θεματικό πάρκο. Φυσικά και μπορώ να βοηθήσω. Και ο Φλιπ πάντα παίζει και κερδίζει. Ο Τζετ θέλει τη βοήθειά μου. Βάση σου πάνω μου, Σκάι! Η δεινόσαυρη είναι ασταμάτητη, Τζετ. Πού είναι οι φίλοι σου, οι Super Wings? Μόλις έφτασαν! Σίγουρα θα μας δώσουν λύση! Super Wings, μεταμορφωνόμαστε! Παιδιά! Η βροχή προκάλεσε δυσλειτουργίες στους ρομποδινόσαυρους. Α? Καλό αυτό! Σταμάτησε η βροχή! Νομίζω πως η δουλειά μας ολοκληρώθηκε! Συγχαρητήρια σε όλους σας! Τα λέμε στο παγκόσμιο αεροδρόμιο! Οι τουβλόσαυροι ακόμα είναι ανεξέλεγκτοι. Γιατί είναι ακόμα βρεγμένοι? Ίσως με τις στολές των ρομπότ να δώσουμε και σε αυτό λύση. Μίλησε κανείς σας για τις στολές των ρομπότ! Στολές ρομπότ για όλους, παιδιά! Μπάμπα Wheels! Με αυτές θα είστε μια χαρά! Συγγνώμη, η στολή σου δεν έχει τελειώσει ακόμα, Φλιπ. Δεν πειράζει, μου αρκεί που θα βοηθήσω. Παιδιά! Ωραία! Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τους δεινόσαυρους. Και μάλιστα χορεύοντας. Μουσική παρακαλώ. Τα-τα-τα-τα-τα! Και στροφίλις μάχες, στροφί! Εμπρός, παιδιά! Τι περιμένετε? Τουλάχιστον σταμάτησαν να κάνουν ζημιές, αλλά ακόμα είναι ανεξέλεγκτοι. Η μόνη λύση είναι να τους στεγνώσουμε.
Ρουφάνε το νερό σας φουγγάρι. Ακούστε με, χρειαζόμαστε φάνες. Θαυμάστε τη νέα μου εφεύρεση. Ισκοπάνες. Τα καταφέραμε! Ναι! Ευχαριστώ που με βοηθήσατε με τους τουβλόσαυρους. Και πάλι. Και χάρη σε εσάς, το πάρκο του Βλόσαυρων θα κάνει πάταγο. Φεύγουμε τώρα. Σούπερ Wings! Αποστολή εξετελέχη! Γεια σας! Γεια σου, Σκάι. Περιμένουμε δέμα, γιατί είμαι έτοιμος για αναχώρηση. Βεβαίως, Τζετ! Ένα αγοράκι, ο Γκαμπριέλ, παρήγγειλε ένα δέμα. Ζει στην Κολομβία, κοντά στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Έχει όπως όλα τα τροπικά δάση, πολλές βροχές και πολύ ψηλά δέντρα. Τόσο ψηλά που κρεμάνε ακόμη και γέφυρες ανάμεσά τους. Η θέα πρέπει να είναι υπέροχη από τόσο ψηλά. Πολλοί άνθρωποι στην Κολομβία μιλούν ισπανικά. Και αν θέλεις να πεις φίλη μου, να πεις amigos. Τώρα που μου το είπες, είμαι έτοιμος να φύγω. Έρχομαι, αμίγκος. Εντάξει. Πήγαινε στη θέση σου, Τζετ. Τζετ, ετοιμάσου για απογείωση. Ώρα να πετάξω. Κολομβία, σου έρχομαι. Να η ζούγκλα του Αμαζονίου! Έχει πάρα πολλά μαϊμουδάκια! Γκαμπριέλ! Είσαι έτοιμος να πας στους φίλους σου? Σχεδόν! Περιμένω να έρθει το δέμα μου! Παράδοση δέματος! Ναι, έφτασε! Είμαι ο Τζετ! Πάνω στην ώρα, κάθε ώρα! Όλα, Τζετ! Αυτό σημαίνει γεια σου! Είμαι ο Γκαμπριέλ και από εδώ η αδερφή μου η Ροζάνα! Μούτσο γκούστο! Πολύ χαίρομαι που σε γνωρίζω! Γεια σας! Αυτό το δέμα είναι για τον Γκαμπριέλ! Γκράσιας, Τζετ! Ευχαριστώ! Πέρασε μέσα! Όπο! Αυτό είναι καταπληκτικό! Τι είναι όμως? Είναι η καινούρια μου σβούρα, Τζετ. Μια σβούρα με σκοινί. Μα πες μου, πώς τροβιλίζεται? Μ' αυτό εδώ το σκοινί. Κοίτα, θα σου δείξω. Πρώτα τυλίγω το σκοινί γύρω από τη σβούρα. Και μετά το αφήνω. Ταρά! Εδώ και καιρό εξασκούμε σε ένα κόλπο. Να σου το δείξω. Μα φυσικά! Λέγεται ο γύρος του κόσμου με μία σβούρα. Ωραίο σβουροκόλπο, Γκαμπριέλ. Χαίρομαι που θα το δείξω στους αμίγκος μου. Θα συναντηθούμε για να παίξουμε με τη σβούρα. Θα πάμε να τους βρούμε. Θες να έρθεις, Τζετ? Ευχαρίστως. Βάμονος. Έτσι λένε στα ισπανικά, το φύγαμε. Με τις δεντρογέφυρες μπορούμε να κόψουμε δρόμο μέσα από τη ζούγκλα. Θα φτάσουμε πολύ πιο γρήγορα. Δείτε, ένας βραδύποδας.
Τζέτ, είδες το τουκάν. Τουκάν, αστείο όνομα. Η ζούγκλα έχει πολλά και παράξενα ζώα. Οχόχι, η σβούρα μου! Περιμένετε εδώ, αμίγκος. Πάω να την πάρω. Πρόσεχε, Τζετ. Το να τρέχεις και να πηδάς πάνω στη γέφυρα δεν είναι καθόλου καλή ιδέα. Μην ανησυχείτε. Θα την πάρω τη σβούρα του Γκαμπριέλ. Περίμενε. Θα μου δώσεις, σε παρακαλώ, τη σβούρα μας. Θα το φτιάξω αργότερα. Ταχύτητα, Τζετ! Την πήρα! Ο θρίαμβος της βούρας! Η γέφυρα έσπασε! Συγγνώμη. Παγιδευτήκαμε. Πώς θα συναντήσουμε τους αμίγκος μου τώρα? Ήρθε η ώρα να καλέσουμε τους Super Wings! Τους Super Wings! Τους υπέροχους φίλους μου τα αεροπλάνα που σπέβδουν να βοηθήσουν όποτε τους χρειάζομαι. Βάση, με λαμβάνεις? Εδώ, Βάση! Πώς θα πας με τις δεντρογέφυρες, Τζετ? Αυτό είναι το πρόβλημα. Η γέφυρα έσπασε και οι φίλοι του Γκαμπριέλ περιμένουν να μας συναντήσουν. Ας το πάνω μου! Ποιος θα τα πάει καλά με αυτό τον δεντρομπελά? Ο Ντόνι! Τα καταφέρνει στις κατασκευές! Οι γέφυρες είναι σίγουρα δουλειά του χεριού μου! Και η Ντίζη! Τα σκοινιά διάσωσης θα χρησιμεύσουν. Χρειάζεστε διάσωση? Τα σκοινιά μου είναι έτοιμα να σας σώσουν. Η Ντίζη καταφτάνει. Τζετ, δεν θα έρθουν οι αμίγκο σου οι Super Wings τώρα? Να, η Ντίζη και ο Ντόνι. Σίγουρα θα μας δώσουν λύση. Super Wings, μεταμορφωνόμαστε! Είμαι καλύτερα από ποτέ! Είμαι ο Ντόνι και έχω το κουτί με τα σούπερ τέλεια εργαλεία μου! Είμαι η Ντίζη που στις διασώσεις σκίζει! Όλα, Ντίζη και Ντόνι, μπορείτε να φτιάξετε τις κρεμαστές δεντρογέφυρες! Είχαμε ένα προβληματάκι με τη σβούρα! Ο Ντόνι θα μεγαλουργήσει! Εγώ θα αναλάβω τα σκοινιά στήριξης! Σκοινιά για τη γέφυρα! Κατασκευή γέφυρας! Είναι άψογη! Ναι! Την έφτιαξαν γρήγορα! Είναι έτοιμη! Πανέμορφη γέφυρα! Σι! Αλλά ο ήλιος άρχισε να δει! Και θα συναντούσαμε τους αμίγκος πολύ πριν νυχτώσει! Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας! Δεν πρόκειται να προλάβουμε! Εγώ το βρήκα! Θα φτάσουμε πολύ πιο γρήγορα αν στροβιλιστούμε. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη σβούρα για να μας πάει. Μα πού μπορούμε να βρούμε τόσο τεράστια σβούρα? Κανένα πρόβλημα. Εγώ μπορώ να σας φτιάξω μια μεγάλη σβούρα. Κατασκευή γιγάντια σβούρας τώρα! Τατά! Ιδού η τεράστια σβούρα για ταξίδια. Έβαλα και τιμόνι επάνω.
Ξεκινάει το στροβίλισμα! Χάια! Ναι! Τέλεια! Φορά ξεκίνα! Ο-ο! Δέντρα εν όψη! Η σβούρα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση! Γυρίζουμε το τιμόνι! Η τεράστια σβούρα κάνει και άλματα! Ροζάνα, να γυρίσουμε το τιμόνι! Δεν πρέπει να σταματήσει η σβούρα! Κάπως πρέπει να πάρουμε φόρα! Γρήγορα, Ντίζι, Ντόνι, να βοηθήσουμε! Κάνε το κόλπο που σου δείξα! Το γύρο του κόσμου με μία σβούρα! Ας δώσουμε αρμή με προσοχή! Είμαστε έτοιμοι για δράση! Έρχεται το πιο θεαματικό στροβίλισμα! Λάβετε θέσεις! Έτοιμοι! Πάμε! Σβούρα σε δράση! Ταχύτητα τζετ! Στροβίλισμα! Γιατί άργησαν τόσο ο Γκαμπριέλ και η Ροζάνα, παιδιά? Α, δείτε! Καταπληκτικό! Τέλεια! Πω, τα καταφέραμε! Παιδιά, η δουλειά μας εδώ ολοκληρώθηκε! Φεύγουμε τώρα! Ευχαριστούμε για τη βοήθεια! Super Wings! Αποστολή εξετελέστη! Γεια σας!